απολογία που αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μιας και πρόκειται για μια σειρά από βελτιώσεις που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου φάσματος πρωτοβουλειών που έχουν καταγραφεί στην συγκεκριμένη συμφωνία και αφωνούν τον τρόπο διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Εδώ περιοριζόμαστε στο συγκεκριμένο νόμο περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Γίνονται μια σειρά από σημαντικές αλλαγές. Επιτρέψτε μου να επισημάνω τις πιο σημαντικές. Πρώτα απ' όλα είναι εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στο υπερχρεωμένο νοικοκυριό να εξετάζονται ταυτόχρονα και τα χρέη προς την τράπεζα και τα χρέη προς οι άλλους ιδιώτες, μαζί από κοινού με τα χρέη προς το δημόσιο. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στο νοικοκυριό να ρυθμίσει ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη διαδικασία το σύνολο των οφειλών του προς τις διάφορες κατηγορίες δανείων ή οφειλών που έχει. Το δεύτερο, εισάγεται η έννοια των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, το οποίο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο δικαστής θα αποφαίνεται από εκεί και πάνω για την δυνατότητα αποπληρωμής του συγκεκριμένου νοικοκυριού. Το τρίτο, επιταχύνεται σημαντικά για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα του νόμου Κατσέλη, το οποίο, όπως γνωρίζετε, είναι πλέον για κάποιον που κάνει αίτηση θα εκδικαστεί περίπου σε 17-18 χρόνια. Αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό, 170.000 περίπου. Είναι εκπαιδευμένοι στον νόμο. Συστήνονται ειδικά τμήματα ειρηνοδικείων, προσλαμβάνονται πρόσθετα 54 ειρηνοδίκες και επιταχύνεται και συμπληρώνεται με τεχνική υποδομή και άλλα μέτρα προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εκδίκασης. Υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, μικροφυλέτες και ανέργους. Αυτές είναι οι βασικότερες αλλαγές που προτείνονται. Το δεύτερο επίπεδο αλλαγών αφορά στην επανενεργοποίηση του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Προτείνεται σύσταση ειδικής γραμματείας για την υποστήριξη και υλοποίηση των δράσεων αυτών. Αυτό θα γίνει με εσωτερικές μετακινήσεις από το δημόσιο τομέα. Το δεύτερο στοιχείο που προτείνεται είναι ένας νέος θεσμός, η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου ενημέρωσης των καταναλωτών δανειοληπτών αναφορικά με τη διαχείριση των δανείων. Το συγκεκριμένα συστήνονται 30 κέντρα ενημέρωσης δανειοληπτών σε όλη τη χώρα, στην οποία θα απασχολούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες, εξειδικευμένοι σύμβουλοι, νομικοί, οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες που θα παρέχουν δωρεάν νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές δραστηριότητες στους δανειολήπτες. Αυτές είναι οι βασικότερες αλλαγές που προτείνεται. Επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ λίγο στο γενικότερο θέμα της δανειακής σύμβασης με κάποιους σύντομους σχολιασμούς στη δομή και στην φυσιογνωμία αυτού του τρίτου προγράμματος. Να ξεκινήσω από την βασική διαπίστωση ότι η πεποίθηση ότι η χώρα και η οικονομία οδηγήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα εξαιτίας των τελευταίων 6 μηνών είναι πολύ παραπλανητική. Η οικονομία και η χώρα ήταν σε ένα μεταβατικό στάδιο που δεν είχε ολοκληρωθεί το δεύτερο πρόγραμμα και ταυτόχρονα μπροστά της, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 15-18, είχε δύο τεράστια προβλήματα τα οποία καθιστούσαν μη βιώσιμη την κατάσταση. Το ένα πρόβλημα ήταν τα τεράστια δάνεια που έπρεπε να αποπληρώσει την περίοδο αυτή, 15-18, προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και τα τεράστια πλεονάσματα, 4,5% ετησίως, που όφιλε να παράγει προκειμένου να εξυπηρετήσει αυτά τα δάνεια.
Αυτά καθιστούσαν την κατάσταση μη βιώσιμη, καθώς απαιτούσαν επιπρόσθετα μέτρα προκειμένου να στηριχθούν τα εξαιρετικά αυτά υψηλά πλεονάσματα. Αυτό ήταν το αδιέξοδο μέσα στο οποίο κινείται η προηγούμενη κατάσταση. Η δική μας κυβέρνηση από την αρχή επιδίωξε να κάνει τρία πράγματα και στάθηκε συνεπής ως προς αυτά. Η κεντρική της επιδίωξη φυσικά ήταν η βασική της θέση να παραμείνει χώρα εντός του ευρώ. Δεύτερον, να υπάρξει μια διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους προκειμένου να απαλλαγεί η αναγκαιότητα να υπάρχουν τόσο ψηλά πλεονάσματα. Και το τρίτο και βασικό ήταν να μεταστραφεί η οικονομική πολιτική της χώρας σε μια κατεύθυνση η οποία θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους προς την οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Αυτές ήταν οι βασικές συντεταγμένες. Η πραγματικότητα και η στρατηγική της διαπραγμάτευσης μπορεί να κριθεί σε διάφορα επίπεδα. Η πραγματικότητα όμως αυτή οδήγησε σε μια κατάσταση που τον Ιούλιο, στις 12 Ιουλίου, λήφθηκε μια στρατηγική απόφαση από την κυβέρνηση, η υπογραφή της συμφωνίας του 12 Ιουλίου. Η απόφαση αυτή έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία στη συνέχεια αποτυπώθηκαν σε αυτό που σήμερα είναι προς ψήφιση, στη νέα αυτή δανειακή σύμβαση. Επιτρέψτε μου να ανακαλέσω μερικά από αυτά τα δεδομένα αυτής της απόφασης. Η απόφαση αυτή, όπως και η σημερινή σύμβαση, προσπαθεί να απαντήσει σε τέσσερα ερωτήματα. Πρώτον, τα δημόσια οικονομικά του 2015-2018. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, απολύτως καμία αμφιβολία, ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι για την περίοδο 2015-2018 στη νέα σύμβαση αφορούν μια πολύ ήπια δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία αποτυπώθηκε στα τελικά νούμερα που έχουμε σήμερα, μείον 0,5 για φέτος, συν 0,5 για του χρόνου, συν 1,7, συν 3,5 που είναι ο καταληκτικός στόχος το 2018. Αυτή πρόκειται για μια πολύ ήπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή σε σχέση με τα προηγούμενα. Για να καταστεί αυτό δυνατό, έπρεπε να αναδιαρθρωθεί το χρέος. Η αναχρηματοδότηση του χρέους, υποκατάσταση δηλαδή των βραχυχρόνιων χρεών με έναν μακροχρόνιο χρέος 86 δις, κάνει αυτήν ακριβώς τη μήνυα αναδιάρθρωση που επιτρέπει τα μειωμένα πλεονάσματα. Ο τρόπος και η δημοσιονομική προσαρμογή επηρεάζουν δύο άλλες περιοχές, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές. Τα φορολογικά μέτρα πρέπει να είναι σε όλους σαφές ότι η φορολογική σε συνδυασμό με τις περικοπές των δαπανών είναι 2,5 μονάδες του ΑΕΠ. Αυτή είναι η προσαρμογή, σε μία μονάδα σπασμένη το 17 και το 18. Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα είναι παραπλανητικά. Αυτή είναι οριοθετημένη ως δημοσιονομική προσαρμογή στη διάρκεια των 4 αυτών χρόνων. Το ίδιο ισχύει και για τα συνταξιοδοτικά, τους μισθούς και άλλους τομείς. Οι μειώσεις στους μισθούς είναι μηδενικές. Στο συνταξιοδοτικό έχει δύο σαφείς μειώσεις. Η μία αφορά τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις που υπολογίζονται σε ένα δις. Και το δεύτερο είναι αυτό που ορίζεται με σαφήνεια, η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ, μία μονάδα του ΑΕΠ, το 17-18 και λίγο παραπέρα. Περίπου 0,3-0,4 του ΑΕΠ ετησίως μέσα από μια εξομάλυση κυρίως ορισμένων κατηγοριών συντάξεων. Άρα μιλάμε για οριακή μείωση των συντάξεων και αυτό επίσης πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Το τέταρτο και βασικό σημείο αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Το αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ με ένα κατάλογο 23 ιδιωτικοποιήσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η ΔΕΗ και πολλές άλλες εταιρείες σε σχέση με το Ταμείο και τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο θα διατηρεί, μπορεί να διατηρεί όλα τις ιδιοκτησίες του Δημοσίου και να τις αξιοποιεί σε βάθος 30 χρόνων, νομίζω ότι πρόκειται για μια τεράστια μετατόπιση και αποτέλεσε και μία από τις επιτυχίες της διαπραγμάτευσης της 12ης Ιουλίου. Τα λέω αυτά τα 5 βασικά σημεία
προκειμένου να διευκρινίσω πρώτον ότι η σύγκριση με προηγούμενα μνημόνια είναι αρκούντος υπερβολική. Σας υπενθυμίζω τη δημοσιονομική προσαρμογή των δύο προηγούμενων μνημονίων. Σας υπενθυμίζω τις μειώσεις των συντάξεων κατά 40%, τις μειώσεις στον ιδιωτικό τομέα κατά 18% μεσοσταθμικά και πολλά άλλα δεδομένα. Και το δεύτερο, ότι στις δεδομένες συνθήκες και με τους δεδομένους περιορισμούς προφανώς πρόκειται για την καλύτερη δυνατή συμφωνία που μπορούσαμε να φτάσουμε. Είναι απόλυτα θεμητό, και εδώ θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός με όλους μας, ότι δεν τίθεται το θέμα αν αυτό αποτελεί κάτι συμβατό με αυτό που θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές, υπάρχουν μεγάλες μετατοπίσεις, τεράστιοι συμβιβασμοί. Δεν είναι επίσης, είναι απόλυτα επίσης θεμητό ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι περιθώρια υπήρχαν και πολύ περισσότερες διαφορές υπάρχουν στο αν υπήρχαν αυτή τη στιγμή βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, πιο αξιόπιστες και πιο κοντά στη στρατηγική και στις αξίες με τις οποίες θέλαμε και θέλουμε να κινηθούμε. Αυτή η συζήτηση είναι ανοιχτή. Εν τούτης, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι υπό τις δεδομένες συνθήκες των συσχετισμών δυνάμεων, τις εξελίξεις στην Ευρώπη, όπου επίσης ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία ο τρόπος με τον οποίο τέθηκε το ελληνικό πρόβλημα, υπό τις δεδομένες συνθήκες ήταν η καλύτερη επιλογή για το λαό και τη χώρα. Ευχαριστώ.